Η Ελλάδα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία της Πορτογαλικής Προεδρίας να θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα την κοινωνική ατζέντα της Ευρώπης. Προκειμένου όμως να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του κοινωνικού πυλώνα, οφείλει η Ευρώπη στο σύνολό της να επανέλθει σε γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε πια στην διάθεσή μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο εκτιμώ ότι θα εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η ανάκαμψη όμως, η οποία θα ακολουθήσει την περιπέτεια της πανδημίας, πρέπει να είναι μία ανάκαμψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μία ανάκαμψη η οποία θα θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα. Και σε αυτήν την προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.